Πολύ καλησπέρα σας. Yeah. Ε, από αυτή την Παρασκευή, αφού ολοκληρώθηκε και ο Σπουκ, ε, αποφάσισα να αλλάξει λίγο κατεύθυνση, ας πούμε, το κανάλι και οι Παρασκευές μας. Ε, να κάνουμε αυτό που, λέ, που έχω στο μυαλό μου ως Fresh Friday, δηλαδή βιβλιαράκια που διάβασα πρόσφατα, τα έχω ακόμα πολύ νοπά στη μνήμη μου και δεν χρειάζεται να ψάχνω online ή να δω συνόψεις ή να τα ξαναδιαβάζω αποσπασματικά έτσι ώστε να τα θυμηθώ. και από εδώ και πέρα έτσι λέω να πηγαίνουν οι παρασκευές μας βιβλία που διαβαστήκαν πρόσφατα και έχω ακόμα να πω πολλά πράγματα και ενθουσιασμό και μου είχε αναφερθεί και όλα σε κάποια βίντεο ότι από κάτω στα σχόλια γιατί δεν κάνεις και κάποια που έχει πιο ε, έτσι, πρόσφατα στη μνήμη σου. Δεν ξέρω πόσες φορές είπα τη λέξη πρόσφατα, αλλά οκ, okay, το καταλάβατε. Οπότε είπα να ξεκινήσει αυτή η σιρούλα με τον Δον Κιχώτη, που είναι ένα από τα βιβλία που διάβασα φέτος και ενθουσιάστηκα. Έχω δύο εκδόσεις, η μία είναι αυτή εδώ, όπου ήταν για χρόνια στο ράφι μου και αυτό που με απέτρεπε να τη διαβάσω είναι η γραμματοσυρά τη με την οποία και στον αμφιβληστροειδή σου. Είναι πάρα πολύ μικρή. Αλλά αυτή η σειρά παγκόσμια λογοτεχνία της 4P είχε σε πάρα πολύ καλές τιμές ε, φέρει βιβλιαράκια στο ελληνικό κοινό που για χρόνια δεν είχαν μεταφραστεί. Ένα άλλο που είναι για χρόνια χρόνια τώρα στα διάβαστά μου και θέλω κάποια στιγμή να το διαβάσω αλλά πάλι με αποτρέπει η γραμματοσυρά είναι αυτό εδώ και μία νύχτες. Θέλω να το διαβάσω από πιτσιρίκι, αλλά ναι, δεν έχω βρει κάποια άλλη έκδοση που να με ενθουσιάσει ή να είναι τόσο πλήρης. Απλά είναι πολύ κάψιμο για τον εγκέφαλο. Παιδιά, έχω διαβάσει καμιά εκατοστή, 150 σελίδες και έχουμε μια αφήγηση τύπου μπαμπούσκας. Ε, αφήγηση μέσα σε αφήγηση, μέσα σε αφήγηση, μέσα σε αφήγηση που πρέπει να είσαι πολύ φοκουσαρισμένος για να το διαβάσεις ε, γιατί στο σημείο που το έκοψα είχε, μετα, είχε... είχε μπει μέσα σε 7 ιστορίες η τύπησα και ακόμα δεν είχε βγει οπότε δεν μπορείς να το διαβάσει διαβάζοντας κάτι άλλο όπως κάνω συνήθως δεν είναι τόσο wow ώστε να σε κρατήσει εχμαλωτισμένο Οπότε θα πρέπει να γίνει με πολύ έτσι, χαρτί και μολύβι και σας που δει όταν θα διαβαστεί. Αλλά θέλω πάρα πολύ να το διαβάσω στη ζωή μου γιατί επηρέασε όλο τον οριανταλισμό ε, στη δυτική τέχνη όταν μεταφράστηκε στα 1700. Λέγοντα όμω για επιρροή στο δυτικό πολιτισμό, και θα δείξουμε και την άλλη έκδοση σε λίγο. Δον Κιχώτη. Λοιπόν, αυτή η εκδοσούλα. Είναι η έκδοση που το διάβασα είναι σε ένα πολύ όμορφο box set. Είναι πολύ ωραίο που το art ε, συνεχίζεται γύρω γύρω στο box set. Από εκδόσεις Καρακότσογλου. Όπως έχω ξαναπεί, οι περισσότερες εκδόσεις Καρακότσογλου μου βγάζουν κάτι καρακίτ ογλού, αλλά οι συγκεκριμένες ήταν πάρα πολύ όμορφες εκδοσούλες. Έχουν και εικονογράφηση του λατρεμένου Ντορέ, αυτόν τον άνθρωπο τον αγαπάω όσα χρόνια ασχολούμαι με ιστορία της τέχνης. Uh, πάρα πολύ ωραία έκδοση, πάρα πολύ ωραία γραμματοσυρά και το προτείνω ανεπιφύλακτα κυρίες και κύριοι γιατί πέραν του ότι ε, είναι το πιο μεταφρασμένο και το πιο ευπόλυτο βιβλίο δυτικής λογοτεχνίας ας πούμε. Ε, Έθεσε και τις βάσεις για το σύγχρονο μυθιστόρημα. Αυτό που το βλέπουμε σε πάρα πολλές έρευνες και άμα δεν το έχουμε διαβάσει το βιβλίο δεν ξέρουμε τι εννοούν. Ε, όσο το διάβαζα, αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν πρώτον η αμεσότητα στη πρόζα που παραμένει μέχρι και σήμερα πάρα πολύ επίκαιρη και πάρα πολύ σύγχρονη. Δηλαδή, λες, αυτό το βιβλίο δεν γράφτηκε το 1600. Γράφτηκε, ξέρω εγώ, πρόπερση ή πέρσι. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι βλέπεις πάρα πολύ βιβλία επόμενων γενεών πώς επηρεαστήκαν από το συγκεκριμένο. Π.χ. οι τρεις έχουν πατήσει πάρα πολύ στη φόρμα του Δον Κιχώτη. Ε, πάρα πολλά μυθιστορήματα με επεισοδιακή δράση. Ε, είτε αυτό είναι ο Βάρνη ο βρικόλακας στη λογοτεχνία του Gothic. Ε, είτε είναι η λογική των βιβλίων του Dickens που βγαίνανε σε εφημερίδες, είτε είναι ε, τα μυστικά, τα απόκρυφα παρισίων του ΣΥΗ που επηρέασαν με τη σειρά τους, ε, τους αθλίους. Ε, βλέπουμε πάρα πολύ ε, την επεισοδική δράση. Ε, ε, έχουμε έναν ήρωα, ο οποίος πιστεύω ότι θα μιλήσει στην καρδιά κάθε παθιασμένου αναγνώστη, είναι ουσιαστικά το αρχέτυπο του παθιασμένου αναγνώστη μέσα στους αιώνε. γιατί ο ήρωάς μας, ο κύριος Αλόνσο Κιχάνα, ε, υποτίθεται ότι διάβασε τόσα πολλά μυθιστορήματα υποτικά που σάλεψε και ήθελε να ζήσει και ο ίδιος αυτά που διάβαζε στα βιβλία που αγαπούσε. Ε, ο ίδιος πέρα προτού να πάρει τα όπλα του και το αλογάκι του για να βγει στις περιπέτειές του, ε, ήταν ένας γεωκτήμονας όπου όλη του η ζωή ουσιαστικά ήταν πάρα πολύ σκληρή δουλειά, να προσπαθεί να φτιάξει μια ε, κληρονομιά για την ε, ανιψιά του και για την αδερφή του, αν θυμάμαι καλά. Και στον ελεύθερό του χρόνο άρχισε να διαβάζει αυτά τα βιβλία. Απλά όσο περνούσαν τα χρόνια, παθιαζόταν όλο και πιο πολύ με αυτά τα διαβάσματα. Υπήρχαν μέρες όπου έμενε άυπνος και πήγαινε μετά κατευθείαν στη δουλειά όλη τη μέρα να του καίει το κεφάλι ο ήλιος και το βράδυ πάλι να διαβάζει αυτά τα βιβλία. Ε, πώς το λένε... Μερικές φορές όταν διάβαζε αυτά τα βιβλία ένιωθε τόσο πολύ ένταση από τις περιπέτειες που διάβαζε όπου άρχιζε προτού να τρελαθεί και να γίνει ο Δον Κιχώτης που ξέρουμε όπου σταμάταγε το διάβασμα και μέσα στη μέση της νύχτας απλά όρμαγε και χτύπαγε έπιπλα με ένα σπαθί σκουριασμένο που είχε για να του φύγει η ένταση αυτή που του προκαλούσε το διάβασμα και όταν ξεκινάει την περιπέτειά του στο πλευρό του είναι ο Σάντσο Πάντσα ένας χωριάτης που του υπόσχεται ότι μαζί του σαν βοηθός υπότι θα αποκτήσει φήμη, χρήμα, τη δική του γη και η ζωή του πλέον θα είναι ελεύθερη θα είναι δίχως του πίεση της φτώχειας κτλ όταν βέβαια ολοκληρώσουν τις περιπέτειές τους και ο Σάντσο τον πιστεύει και ξεκινάει μία περιπέτεια. Παιδιά που εντάξει, λίγο πολύ όλοι τη ξέρουμε. Η σκηνή με τους ανεμόμυλους για μένα ήταν από τα πιο light σκηνικά όλου του βιβλίου, αλλά είναι ίσως και η πιο γνωστή. Ε, μία από μου, ας πούμε, είναι μία περιπέτεια που υποτίθεται ότι έχει στα έγκατα της γης μέσα σε ένα σπήλαιο ο Δον Κιχώτης και μετά επιστρέφει στην επιφάνεια και λέει στον Πάντσα και σε έναν άλλον που του συντροφεύει εκείνη την περίοδο στην περιπέτειά τους τι είδε και καλά μέσα σε αυτή τη σπηλιά. Έχει πάρα πολύ γέλιο. Ε, διαβάζεται τρομερά ανάλαφρα, αλλά σου βγάζει κάτι το γλυκό πικρό. Ε, δηλαδή αυτή, αυτή η τρέλα του Δον Κιχώτη σου βγάζει και μια θλίψη. Εν τω μεταξύ, και αυτό και ο Σάντσο έχουν φάει τόσο πολύ ξύλο που θα έπρεπε να έχουν πεθάνει από το τρίτο, τέταρτο κεφάλαιο. Αλλά για κάποιο λόγο συνεχίζουν και προχωράνε. Και αυτό που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ε, το πρώτο βιβλίο γράφτηκε το 1605 και το δεύτερο βιβλίο γράφτηκε 10 χρόνια μετά, το 1615. Γιατί στο ενδιάμεσο, επειδή είχε κάνει τόσο μεγάλη επιτυχία το πρώτο βιβλίο, πάρα πολλοί κομπογιανίτες έβγαζαν και καλά Δον Κιχώτες, διαφορετικούς, με το ψευδόνυμο του ε, Θερβάντες και το πουλάγανε σαν sequel. Οπότε ο Θερβάντες είπε, όχι, θα βγάλω εγώ το sequel, θα τον σκοτώσω και δεν θα μπορεί κανείς άλλος πλέον να κάνει ό,τι θέλει με τον ήρωά μου. Ε, οπότε, spoiler, ναι, στο δεύτερο βιβλίο πεθαίνει κιόλας ο Δον Κιχώτης. Αυτό που ήθελα να πω που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι ότι βλέπουμε... Ο... Μία αλλαγή που γίνεται από τη συντροφικότητα του Δον Κιχώτη με τον Σάντσο Πάντσα, που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ο Δον Κιχώτης ξεκινάει με πάρα πολύ φαντασία και σιγά-σιγά ε, μπορεί να γιορθεί, να μιλήσει για πραγματικά γεγονότα με τρομερή διάβγεια. Αλλά όταν πάλι κάποιο θα του αναφέρει κάτι υποτικό, πάλι θα του γυρίσει το μάτι. Αλλά βλέπουμε μέσα στη διάρκεια του Σάγκα ότι από την πάρα πολύ φαντασία μπορεί να έρθει στην πραγματικότητα και στο τέλος όταν ξαναεπανέρχεται στη σκληρή πραγματικότητα τελειώνει και η ζωή του γιατί δεν θέλει να ζει σε αυτό το πράγμα. Και από την άλλη μεριά βλέπουμε το αντίθετο να συμβαίνει με τον Σάντσο Πάντσα. Από εκεί που είναι ένας άνθρωπος που έχει ε, πάρα πολύ πραγματικότητα στη ζωή του, σιγά σιγά αρχίζει να βάζει τη φαντασία μέσα στη ζωή του, ε, να βλέπει τα πράγματα όπως τα λέει και ο Δον Κιχώτης, ε, που αυτό ουσιαστικά επειδή είναι και φτωχό και αμόρφωτο, καταντάει ευτράπελο. Πολλοί τον πειράζουν και ειδικά σε κάποια κεφάλαια που του δίνουν να διοικήσει ένα νησί, τον πειράζουν με πάρα πολύ ακραίο και άγριο τρόπο, ε, μια ομάδα ανθρώπων. Αλλά βλέπουμε αυτό, πώ α πούμε μπλέκονται τα χνότα του, α πούμε. Δηλαδή, πώ ε, ο Σάντσο σιγά σιγά γιώνει τον Δον Κιχώτη. Και ο Δόν Κιχώτη σιγά-σιγά βάζει κάποια ιδανικά παραπάνω στο Σάντσο, τον βάζει να σκέφτεται λίγο πιο έξω από την ομή πραγματικότητα και τον περιορισμό ε, της πραγματικότητας και, και πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ε, γενικά είναι κάποια στοιχεία που πραγματικά δεν τα είχα συναντήσει σε βιβλία προγενέστερα του 1600 ε, με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή η ψυχογράφηση των δύο ηρώων, το πώς αλλάζουν μέσα στο ταξίδι τους οι δύο ήρωες. Ε, οι πάρα πολλές αφηγήσεις μέσα, σε αφη... μέσα στην κύρια αφήγηση, κάτι που ειδικά μετά στο Πικαρέσκ, στο Ζιλ Μπλάς, στον Τόμ Τζόουνς, στο... ποιο ήταν το άλλο... στον Τριστ Σάντι, ε, βλέπουμε πως το ευτράπελο και το χιούμορ κρύβουν πόνο και θέλουν να, μπορούν να, δημιου, μπορούν, να λειτουργήσουν και σαν μηχανισμοί για να υποθούν άλλα πράγματα. Ε, τι άλλο ήθελα να πω. Εντάξει, για τη Δουλτσινέα, το Ροσινάντε και τα λοιπά, εντάξει, δεν θα πω κάτι, ξέρετε από παιδικές βερσιόν το οτιδήποτε, ε, είναι να υποθεί πάνω σε αυτό. Ναι, το άλλο που ήθελα να πω είναι ότι το δεύτερο, βλέπετε, έχω κρατήσει αυτές τις συνταρακτικές σημειώσεις για το βίντεο, που ε, ναι, το δεύτερο βιβλίο είναι τρομερά μέτα γιατί περιγράφει, έρχονται άνθρωποι που έχουν διαβάσει το Δον Κιχώτη και μιλάνε στον Δον Κιχώτη και πάνω σε αυτό ε, μπλέκεται σε νέες περιπέτειες, προσπαθούν να μαυρίσουν το όνομά του ή να περάσουν τουλάχιστον λίγο την ώρα τους μαζί του κάνοντας χαβαλέ επειδή έχει γίνει τόσο διάσημος που ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό το μεταστοιχείο. Και ναι, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ουσιαστικά μιλάει για μένα αυτό το βιβλίο στην καρδιά κάθε, όχι μόνο κάθε αναγνώστη, αλλά και κάθε συγγραφέα όπου η πραγματικότητα γύρω του τον κάνει να σφικτειά και θέλει να δίνεις έτσι... Νέες διαστάσει, να ζει μια περιπέτεια, να ζήσει κάτι πέρα από τη ρουτίνα. Οπότε αυτό ήταν αυτό που με χτύπησε πιο πολύ με το συγκεκριμένο βιβλίο. Η ανάγκη για αυτό που έχω πει και σε άλλα βίντεο, το escapism, ότι δεν γίνεται αυτό που βιώνουμε κάθε μέρα, το συντριπτικό ε, και το, 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 τη, 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 η ρουτίνα αυτή που σε συνθλίβει να είναι όλο όσο θα ζήσουμε στη ζωή μας. Σε κάποιους δεν αρκεί αυτό το πράγμα. Και ο Δον Κιχώτης με τις πράξεις του ουσιαστικά δείχνει αυτό, την ανάγκη για απόδραση, την ανάγκη για περιπέτεια, κάτι που κάθε συγγραφέας και κάθε αναγνώστης ε, ουσιαστικά τοποθεί. Και εδώ θα κάνω και ένα ξεδιάντροπο plug-in. Είχα γράψει και εγώ αυτό το story, Κιχώτης, που ουσιαστικά είναι η δικιά μου βερσιόν της ιστορίας αυτής του Θερβάντες αλλά με πιο πολύ γκορ, με πιο πολύ αιματήλες κτλ. Και, και έβγαινε μαζί με τσαλόκος μες ιστορίες όπου είχαν βγει και οι περισσότερες μπαφωμέτες. Ε, τα πρότεινα να το διαβάσετε, αλλά η αλήθεια είναι ότι επαναλαμβάνεται πολύ. Είναι πάρα πολλές σελίδες. Είναι γύρω στις... Είναι δύο εφτακοσάρια, αν θυμάμαι καλά. Ο πρώτος τόμος είναι 600 σελίδες περίπου. Και ο δεύτερος τόμος είναι 600 κάτι. Οπότε είμαστε γύρω στις 1200 σελίδες. Επαναλαμβάνεται πολύ. Ο δεύτερος τόμος με κούρασε όσο και αν απολάμβανα το ταξίδι. Ε, και ενώ σας έκανα spoiler πώς κλείνει ο δεύτερος τόμος, ε, δεν έγινε με κάποιο κρεσέντο αυτό το τέλος. Και αυτό ήταν ίσως αυτό που με ξενέρωσε πιο πολύ και μου άφησε έτσι λίγο μια πιο γλυκό πικρή γεύση στο στόμα. Θα ήθελα λίγο κάτι πιο δραματικό, πιο ρομαντικό, πιο μελό, κάτι. Έγινε πολύ flat ο θάνατος του Δον Κιχώτη. Ε, θα το πρότεινα απλά με αυτές τις ενστασούλες. Ε, τι άλλο θέλω να πω. Ναι, και άμα το γνωρίζετε από τις παιδικές βερσιών, όπως το ήξερα και εγώ για χρόνια, πραγματικά δεν έχετε ιδέα πόσο περισσότερο υλικό έχει, πόσο περισσότερο βάθος έχει. Οπότε και μόνο από αυτό θα είχε ενδιαφέρον να διαβάσει κάποιο έστω τον πρώτο τόμο. Τα λέμε όμως. Καλή